Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή να καλημερίσουμε τον Αντιδήμαρχο, τον Γιάννη Αναστασάκη, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, για να μας πει περισσότερα. Καλή σας ημέρα, κύριε Αναστασάκη. Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κύριε Αναστασάκη, να ξεκινήσουμε από αυτό, για τα κυκλοφοριακά μέτρα τα οποία συζητάτε σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι πρόκειται να γίνει και πότε? Έχουμε, όπως ξέρει όλος ο κόσμος, βρίσκεται σε εξέλιξη στο κέντρο της πόλης η ανάπλαση δικαιοσύνης Ίδης και ακολουθεί μικρή έβανση 1821. Πριν από το έργο της ανάπλασης στο βασικό, προπορεύεται η ΔΕΗ που υπογειοποιεί το υφιστάμενο δίκτυο ώστε να φύγουν οι στήλοι και τα καλώδια και να έχουμε ένα σύγχρονο δίκτυο που δεν θα φαίνεται και θα είναι ασφαλέστερο. Τώρα που έχει τελειώσει με το κομμάτι του άξονα δικαιοσύνης Ίδης και της Χατζημιχάλη Γιάνναρη, που μόλις τώρα παραδόθηκε, μπορεί να συνεχίσει το επόμενό της βήμα που είναι το σκάψιμο της μικρής έβανσης, αυτό το χαντάκι που μπαίνουν οι νέες υποδομές, ώστε σε δεύτερη φάση είπαμε να φύγει το υπέργειο κομμάτι. Παραδόθηκε η Χατζημιχάλη Γιάνναρη, είχαμε μία μικρή καθυστέρηση στην εξέλιξη. Έχει ήδη παραδοθεί δηλαδή στην κυκλοφορία? Έχει ήδη παραδοθεί, ασφαλτοστρώθηκαν και τα χαντάκια που είχαν δημιουργηθεί και είναι ήδη στην κυκλοφορία. Άρα γίνεται τώρα τμηματικά, για να μην υπάρξει και μπλοκάρισμα στο κέντρο κυκλοφοριακό. Ακριβώς, αυτό που κοιτάζουμε είναι να υπάρχει πάντα μία πρόσβαση από την Αβέροφ, είτε μέσω της Εύανς, είτε μέσω της Ζωγράφου και της Χατζημιχάλη Γιάνναρη, προς τη 1821. Δεν θέλουμε να κοπεί αυτή η σύνδεση. Τώρα λοιπόν που απελευθερώνεται η Γιάνναρη, μπορούμε πια να κόψουμε την μικρή Εύανς και θα γίνεται η διέλευση των οχημάτων από την Αβέροφ μέσω Ζωγράφου, Χατζημιχάλη Γιάνναρη, το μικρό κομματάκι της Εύανς από την Άττικα Μπανκ και κάτω, και θα μπαίνει στη 1821. Άρα, για κάποιον που δεν γνωρίζει ποια είναι η Χατζημιχάλη Γιάνναρη, είναι ο δρόμος από την Ζωγράφου που περνάει πίσω από τα δικαστήρια, σωστά? Ακριβώς, η πίσω είσοδος των δικαστηρίων. Άρα, ποιο κομμάτι κλείνει, ποιο κομμάτι της Εύανς? Θα κλείσει το κομμάτι της Εύανς από την Τράπεζα Πειραιώς μέχρι την Αβέροφ. Ωραία, είναι σχεδόν η μισή, όχι, είναι και μεγαλύτερο μέρος από τη μισή. Είναι σχεδόν όλοι, ένα κομματάκι μόνο στο τέλος το αφήνουμε ελεύθερο για να μπορούν να κυκλοφορούν τα οχήματα, όπως είπαμε, από αυτή την παράλληλη τη Χατζημιχάλη Γιάνναρη προς την 1821. Πότε υπολογίζετε, αν υποθέσουμε ότι θα πάρει σήμερα την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, πότε πρόκειται να εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα? Είναι μια γραφειοκρατική διαδικασία που μπορεί να κρατήσει αυτή τη βδομάδα, φαντάζομαι. Σίγουρα από την άλλη εβδομάδα θα βγει μια ανακοίνωση 2-3 μέρες πριν. Θα ενημερωθούν όλοι ώστε να μην είναι προεκπλήξεως κανείς. Αυτό σημαίνει, κύριε Αναστασάκη, ότι θα επιστρατευτεί και η δημοτική αστυνομία, ενδεχομένως όπως είχε γίνει και στα πρώτα, τα πολύ μεγαλύτερης έκτασης πάντως κυκλοφοριακά μέτρα, έτσι για να βοηθάει λίγο τους οδηγούς που ενδεχομένως δεν θα έχουν ακούσει τα νέα κυκλοφοριακά? Φυσικά. Πάντα εν ώψη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων συνεργαζόμαστε στενά και με την τροχέα και με τη δημοτική αστυνομία. Τους ευχαριστώ μάλιστα γιατί χωρίς τη βοήθειά τους όλα θα ήταν πιο δύσκολα. Έχουμε μια καλή, νομίζω, συνεργασία. Και γι' αυτό δεν έχουμε και σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην πόλη, παρά το πολύ μεγάλο έργο που εξελίσσεται. Καλά, δεν έχουμε κυκλοφοριακό πρόβλημα και επειδή νομίζω ότι έχουμε αρχίσει σιγά σιγά να το παίρνουμε απόφαση ότι και να μπούμε στο κέντρο με το αυτοκίνητο δεν έχουμε τι να κάνουμε. Δεν έχουμε που να πάμε. Ναι, άρα το αφήνουμε. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες σιγά σιγά θα αρχίσει να δίνεται και είδης σε κυκλοφορία. Ήδη ένα κομμάτι σήμερα θα καθαριστεί, θα πληθεί, θα αποδοθεί σε χρήση. Και νομίζω ότι μέχρι το τέλος του μήνα, δηλαδή σε μια εβδομάδα από σήμερα, θα έχουν κλείσει πλήρως οι επιστρώσεις και θα μπορούμε να χαρούμε την είδηση, η οποία πλέον είναι και φυτεμένη με τις επιστρώσεις. Θα έχουμε μόνο σε κρεμότητα τα παγκάκια, τους κάδους και τον φωτισμό που έρχονται σε δεύτερη φάση. Μέχρι το τέλος του μήνα, λοιπόν, η παράδοση του συνόλου. Και σε ό,τι αφορά τη δικαιοσύνη που εξελίσσεται. Έχουμε επίσης σε εξέλιξη με πολύ καλό ρυθμό τη δικαιοσύνη, πολύ πιο γρήγορα από την είδη. Ήταν κάτι που το είχαμε πει, ότι δεν έχουμε πια τα προβλήματα, τις παιδικές ασθένειες που αντιμετωπίσαμε στην είδη. Και όλα πάνε κατευχήν. Θα σχηροδετούμε, δηλαδή θα φτιάχνουμε μέσω οπλισμένου σχηροδέματος τη νέα πλάκα, τη νέα στάθμη της Οθού. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή των πεζοδρομίων, όπως θα έχετε παρατηρήσει πιθανώς. Και θα ακολουθήσει το κατάστρωμα της μεσαίας οδού. Αυτό που έχει στρωθεί με το κόκκινο υλικό στην είδηση, το ίδιο θα συνεχίσει και στη δικαιοσύνη. Θα χρειαστούμε 15 με 20 μέρες ακόμα, αυτή είναι η εκτίμηση που έχω, ώστε να μπορούμε μετά να ξεκινήσουμε επιστρώσεις με τα υλικά διαθέσιμα ήδη στη δικαιοσύνη. Να, μια ουσιαστική διαφορά. Δεν θα μείνουν τα μπετά ορφανά για μεγάλο διάστημα. Με το να που θα είναι ολοκληρωμένη η σχηροδότηση, θα μπορούν να πιάσουν δουλειά τα συνεργεία των πλακοστρώσεων. Άρα, μέχρι πότε εκτιμάτε ότι θα έχει ολοκληρωθεί καλώς εχόντων των πραγμάτων η δικαιοσύνη για να παραδοθεί?
Αυτό θα ήθελα να δω τον ρυθμό των εργασιών μετά τη σχηροδότηση και φαντάζομαι ότι μετά που θα κλείσουμε το κομμάτι αυτό των βαριών εργασιών, των πιο δύσκολων, οι επιστρώσεις το πολύ πολύ σε 1,5 με 2 μήνες είναι εφικτό να έχουν ολοκληρωθεί. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Αναστασάκη, πριν σας αποδεσμεύσω, επειδή το τελευταίο διάστημα έχουμε κάνει κουβέντα και για άλλα θέματα, μπορεί να είναι το μεγαλύτερο ζήτημα έτσι, που αφορά την καθημερινότητα, το έργο στο κέντρο, αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα. Έχουμε συζητήσει πολλές φορές και για θέματα καθημερινότητας που αφορούν όμως όχι μόνο το κέντρο και, και περιφερειακά του Ηρακλείου. Ένα από αυτά τα θέματα που έχουμε συζητήσει είναι και οι παιδικές χαρές. Έχουμε ένα καλό νέο, μια καλή εξέλιξη για τις παιδικές χαρές. Πολλές καλές εξελίξεις. Για τις παιδικές χαρές το έχουμε πάρει πολύ ζεστά, είναι ευαίσθητο ζήτημα. Σήμερα όμως αυτό που είναι το πιο φρέσκο, αν θέλετε, είναι ότι εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο τις προμήθειες και την ανακατασκευή 16 παιδικών χαρών. Οι 6 είναι στο κομμάτι των ενετικών τυχών και οι 10 είναι σε διάφορους κοινόχρηστους χώρους μέσα στην πόλη, όπως είναι στον Άγιο Ιωάννη, στην Αγία Κατερίνη, στις εργατικές κατοικίες, δύο χώροι, στην Κυπούπολη, στη Φιλοθέη, στον Άγιο Σίλα, στις Βούτες, στις Γούρνες, στο Ρουκάνι, στάνω Ασίτες. Βλέπετε σε πάρα πολλούς οικισμούς. Στον Υπηαγωγείο του Σκαλανίου, γιατί και αυτοί θεωρούνται παιδότοποι, χώροι που πρέπει να είναι πιστοποιημένα τα όργανα. Για να έχουμε σε σύντομο χρόνο, κάποιων μηνών από σήμερα, ανακατασκευασμένες, σύγχρονες, ασφαλείς και πιστοποιημένες παιδικές χαρές. Γιατί κονδύλι μιλάμε για το σύνολο των παιδικών χαρών? Αυτές οι δύο προμήθειες αγγίζουν το 1.900.000 ευρώ. Μάλιστα. 16 παιδικές χαρές είναι σύνολο. Σκεφτείτε λοιπόν ότι έχουμε μια δαπάνη πάνω από 100.000 ευρώ αναπαιδική χαρά κατά μέσο όρο, γιατί κάποιες είναι πολύ πιο μεγάλες και κάποιες είναι πολύ πιο μικρές. Σαν άθροισμα όμως, ως ένας μέσος όρος για τις συγκεκριμένες 16, είναι αυτό το νούμερο. Και αυτό πολύ σημαίνει δύσκολη διαδικασία, γιατί είναι 16 ξεχωριστές μελέτες που έχουν προετοιμαστεί από την υπηρεσία με μια βαριά διαδικασία. Έχουμε ελάχιστους μηχανικούς, αλλά τα καταφέρουν περίφημα στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Και αν μας αξιώσει ο Θεός, νομίζω ότι σε μερικούς μήνες θα έχουμε 40-50 παιδικές χαρές πιστοποιημένες, που θα είναι μια σπουδαία πρόοδος για το Δήμο Ηρακλείου, τον οποίο, αν θέλετε, παρακολουθούν και οι μικρότεροι δήμοι για να ακολουθήσουν μετά με αντίστοιχες παρεμβάσεις. Επειδή έχω κάνει τελευταία έτσι μία βόλτα και περιφερειακά, βλέπω ότι μάλλον θα πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμα και οι άλλοι δήμοι, γιατί βλέπω εγκαταλελειμμένες παιδικές χαρές και επικίνδυνες. Σε ό,τι αφορά όμως τις παιδικές χαρές του Δήμου Ηρακλείου, είπατε πιστοποιημένες. Αυτό σημαίνει ότι θα ακολουθηθεί και αυτό το μοντέλο κλειστές, περιφραγμένες, ναι. Μέχρι τις 10 το βράδυ. Για να μην είναι ανεξέλεγκτες. Και να υπάρχει προστασία από τα αδέσποτα που είναι μια πληγή στην πόλη μας, πρέπει να είναι περιφραγμένες. Πρέπει να ανοίγουν και να κλείνουν σε συγκεκριμένες ώρες, να υπάρχει ένας υπεύθυνος για τη λειτουργία τους. Υπάρχει υπεύθυνος για τη λειτουργία τους. Αυτή τη στιγμή είναι η ίδια η τεχνική υπηρεσία, αλλά στο δικό μας το σχεδιασμό είναι να εκχωρηθεί ουσιαστικά αυτή η αρμοδιότητα σε έναν ιδιώτη που έχει μεγαλύτερη ευελιξία, μπορεί να δουλεύει αργίες, Σαββατοκύριακα εκτός ωραρίου και να κάνει μικροεπισκευές χωρίς γραφειοκρατία. Γιατί εμείς για να αγοράσουμε μια βίδα, που λέει ο λόγος, αν δεν την έχουμε στην αποθήκη, πρέπει να κάνουμε μια ολόκληρη διαδικασία. Ενώ αν είναι σε μια σύμβαση που τέτοιου είδους μικροσυντηρήσεις πληρώνονται με πιο ευέλικτο τρόπο, με ένα προϋπολογισμό που υπάρχει στην αρχή, μπορούμε να κινούμαστε πολύ πιο άνετα. Μάλιστα. Αυτό φαντάζομαι θα το δείτε σε δεύτερο χρόνο. Προέχει να ανακατασκευαστούν οι παιδικές χαρές και να αποδοθούν στον κόσμο και στα παιδιά. Παράλληλα το βλέπουμε, γιατί θέλουμε με το που θα πιστοποιηθούν οι πρώτες να μπορούμε να τη λειτουργήσουμε με αυτό το νέο μοντέλο. Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Αναστασάκη, έχουμε τίποτα άλλο που συζητάτε σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο? Άλλο ένα πολύ σημαντικό θέμα, το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί, είναι το θέμα της συντήρησης των σχολείων. Έχει γίνει σπουδαία δουλειά σε αυτό τον τομέα. Έχουμε ενεργές συμβάσεις 4 που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να παρεύουμε σε δεκάδες κτίρια. Και σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει μελέτη για άλλα 2.100.000 ευρώ, ένα τεράστιο ποσό, το μεγαλύτερο όλων των εποχών που διατίθεται για αυτό το σκοπό, ώστε να κάνουμε αντίστοιχες εργασίες και σε άλλα σχολεία, γιατί αυτό δεν σταματά ποτέ. Είναι 165 σχολικές μονάδες που κάθε μία θέλει λίγα ή πολλά, ώστε να είναι ασφαλής και σύγχρονη. Τι μπαίνει σε προτεραιότητα από τα σχολεία του Ηρακλείου, ποιο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και χρήση παρεμβάσεων? Αυτά που ήταν τα πιο προβληματικά ήταν το Τάλος, που τελειώσαμε. Ελάχιστα μερεμέτια μένουνε. Τα Αδελινά, το συγκρότημα εκεί πέρα, που επίσης είναι κοντά στην ολοκλήρωσή του. Η Εμπορική, στην Δουκός Μποφόρ, που και εκεί το κλείσαμε έγκαιρα πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
Ο Άγιος Σίλας με το περίφημο θέμα του αμιάντου. Ναι. Έχει απομακρυνθεί ο αμιάντος. Ωραία, ναι. Απομακρύνθηκε ο αμιάντος, γίνανε και οι οικοδομικές εργασίες, κάτι ελάχιστες απομένουν. Και μετά κατά σειρά προτεραιότητας είναι διάφορα σχολεία με μικρότερη επικίνδυνοτητα, αν θέλετε, uh-huh. λιγότερα σοβαρά προβλήματα, αλλά λόγω της έκτασης είναι ένα τεράστιο αντικείμενο για μας. Uh-huh. Και το άλλο σχολείο το οποίο το συζητάμε έτσι συχνά πυκνά, το Καπετανάκιο, πού βρισκόμαστε? Το Καπετανάκιο πιστεύω ότι σε ένα 20ήμερο από σήμερα, άντε βαριά μέχρι τέλος Οκτώβρη, θα παραδοθεί προς χρήση το νέο κτίριο, uh-huh. έστω και αν έχουμε σε κρεμότητα κάποιες οικοδομικές εργασίες που δεν θα επηρεάσουν την ομαλή λειτουργία. Mm-hmm. Και θα μιλάμε για μια εκκρεμότητα που λύθηκε μετά από πόσα χρόνια, μετά από 8 χρόνια. Mm-hmm. Το χρονοδιάγραμμα αυτό δηλαδή. Στον περιβάλλοντα χώρο. Είναι ρεαλιστικό το χρονοδιάγραμμα, γιατί στην αρχή της σχολικής χρονιάς εκφράζονταν κάποιες ανησυχίες και από εκπαιδευτικούς και από γονείς, ότι η εικόνα που δίνει το Καπετανάκιο δεν είναι αυτή που να δικαιολογεί ολοκλήρωση σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Όχι, νομίζω ότι είναι ρεαλιστικό το χρονοδιάγραμμα. Δουλεύουν πάρα πολλά άτομα καθημερινά. Mm-hmm. Είναι καθοδόν για να παραδοθούν τα κουφώματα που είναι η βασική εκκρεμότητα, ώστε να δείξει, αν θέλετε, το κτίριο, mm-hmm. ότι είναι κοντά στην ολοκλήρωσή του. Εσωτερικά ούτως ή άλλως πηγαίναμε πολύ καλά. Και θα αλλάξει η αίσθηση προς το χρήστη, δηλαδή προς τους επισκέπτες. Ο περιβάλλον χώρος θα έχει εκκρεμότητες. Mm-hmm. Γιατί σκεφτείτε ότι έχουμε επισπεύσει αρκετούς μήνες το χρονοδιάγραμμα, ώστε να μπορούμε να συζητάμε ότι μέσα στο 2018 θα λειτουργήσει το νέο κτίριο. Mm-hmm. Το χρονοδιάγραμμα κανονικά ήταν για το Σεπτέμβριο του 2019. Mm-hmm. Επομένως, θα λειτουργήσει τώρα τον Οκτώβρη, αλλά ολοκληρωμένο στο σύνολό του πότε θα είναι? Μετά από 5-6 μήνες θα κλείσει και ο περιβάλλον χώρος. Mm-hmm. Δηλαδή θα φύγουν οι λιώμενες αίθουσες, θα πρέπει να γίνουν οι διαμορφώσεις του περιβάλλοντα χώρου, οι αθλητικοί χώροι, οι περιφράξεις, οι φυτεύσεις. Mm-hmm. Και αυτά θα γίνονται με μεσούσεις της χρονιάς. Θα εξελίσσονται οι εργασίες ταυτόχρονα με τα μαθήματα. Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Αναστασάκη, πολλά τα θέματα και στο Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα. Μένει να δούμε αν θα πάρετε και την. Μόνο σίγουρο. Από κάθε άποψη δεν πλήττουμε. Μένει να δούμε πώς θα κινηθεί η συζήτηση και αν θα πάρετε και την έγκριση από τους συναδέλφους σας στο σώμα. Θέματα λοιπόν καθημερινότητας, κυκλοφοριακά μέτρα στην Evans, παρεμβάσεις σε σχολεία, παρεμβάσεις σε παιδικές χαρές. Μεταξύ άλλων και για να βελτιωθεί και η καθημερινότητά μας, ειδικά για τους γονείς με παιδιά μικρότερα και λίγο μεγαλύτερα που πηγαίνουν στο σχολείο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ. Στη διάθεσή σας.